Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε και πίσω στο κανάλι μου. Είναι λίγο περίεργο γιατί έχω πολύ καιρό να κάτσω μπροστά από την κάμερα και να μιλάω μαζί σας. Αν και έχω ανεβάσει βιντεάκια, vlogs κτλ. Που θα υπάρχει το τελευταίο βίντεο vlog στο τέλος αυτού του βίντεο με link για να πάτε να το δείτε, αν δεν το έχετε δει ήδη. Λοιπόν, και ο λόγος που είμαι μισοβαμένη, μισοάβαφη σήμερα είναι γιατί θέλω να σας κάνω ένα demonstration για ένα foundation και ένα concealer, περισσότερο όμως για το foundation, και είναι το Longwear Foundation από την εταιρεία Tommy G, είναι αυτό εδώ. Και αυτό εδώ είναι το concealer πάλι από την ίδια εταιρεία, δεν μπορώ να μιλήσω, πάλι από την ίδια εταιρεία, αλλά έχει και μια κρεμούλα για καλύτερη εφαρμογή. Και το συγκεκριμένο το είχα πάρει γιατί ήθελα ένα καλό foundation που να κρατάει και να δείχνει, να έχει ένα ωραίο αποτέλεσμα στις φωτογραφίες, γιατί βάφτιζε ο αδερφός μου μέσα στο καλοκαίρι, στις αρχές του καλοκαιριού, και το χρησιμοποιώ από τότε και μου αρέσει. Οπότε, ναι, αυτός είναι ο λόγος που με βλέπετε έτσι λίγο και περιποιημένη και απεριποίητη. Λοιπόν, πριν συνεχίσω όμως με το βίντεο, θέλω να πω συγχαρητήρια για όλα τα παιδιά τα οποία έδιναν πανελλήνιες. Είτε περάσατε είτε δεν περάσατε, συγχαρητήρια, γιατί περάσατε το Γολγοθά των Πανελληνίων. Και επειδή τα έχω περάσει και εγώ αυτά, ξέρω τι είναι, μου έχουν αφήσει τραύμα. Λοιπόν, για όσους έχετε περάσει σε κάποια σχολή, καλή σταδιοδρομία και καλή πορεία, και να κοιτάτε να βγάλετε, εφόσον έχετε μπει σε αυτή τη σχολή, όποια και αν είναι αυτή, να μπορέσετε να την τελειώσετε με καλό βαθμό, είτε σας αρέσει είτε όχι. Για όσους δεν έχετε περάσει κάποια σχολή, να πω ότι η ζωή δεν σταματάει στις Πανελλήνιες, πιστέψτε με, και σημασία έχει να αξιοποιήσετε το όποιο ταλέντο έχετε, γιατί όλοι μας κρύβουμε κάποια ταλέντα, είτε ένα είτε περισσότερα, και πραγματικά μία σχολή δεν θα σας δώσει επαγγελματική αποκατάσταση. Απλά κοιτάξτε να αξιοποιήσετε το χρόνο σας, είτε έχετε βάλει στόχο να περάσετε σε κάποια σχολή, μπορείτε να ξαναπροσπαθήσετε πάντα του χρόνου, είτε θέλετε να κάνετε οτιδήποτε άλλο στη ζωή σας, βάλτε αυτό το στόχο και προχωρήστε μπροστά, μην απογοητεύεστε γιατί δεν περάσετε στη σχολή που θέλατε ή δεν περάσατε καν στη σχολή. Αυτά. Ελπίζω γενικά να περάσετε όλοι, είτε ήσασταν στο σχολείο είτε όχι, να περάσετε όλοι ένα πολύ πολύ ωραίο καλοκαίρι. Νομίζω ότι είναι από τα ωραιότερα καλοκαίρια που έχω περάσει. Ήταν πολύ χαλαρωτικό το καλοκαίρι και ελπίζω το φθινόπωρο να είναι ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, αυτά, ας ξεκινήσουμε το foundation. Θα το απλώσω πρώτα με το χέρι και μετά θα χρησιμοποιήσω τη Stipple Brush από ELF που έχω για να το κάνω λίγο πιο φυσικό το αποτέλεσμα. Πάντα βάζω με μία πίεση την αντλία. Θα βάλω και το concealer, το οποίο μου είχε πει η κοπέλα ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κάτω από τα μάτια αλλά και σε διάφορες ατέλειες σε όλο το πρόσωπο. Θα πάρω τη Stipple Brush από την ELF.
Απλά νομίζω ότι μου αρέσει και έτσι να το αφήσω το αποτέλεσμα, αλλά επειδή είναι καλοκαίρι, θέλω λίγο να το δουλέψω περισσότερο στο πρόσωπό μου, να το απορροφήσει και να φανεί έτσι λίγο πιο ανάλαφρο και πιο φυσικό το αποτέλεσμα. Οπότε ξεκινάω από κάτω. Δεν είμαι καμιά επαγγελματία, απλά είναι ο τρόπος που εγώ χρησιμοποιώ και δουλεύω, ας πούμε, τα προϊόντα που βάζω στο πρόσωπό μου, επειδή έχω λιπαρό πρόσωπο. Ελπίζω αυτό να βγάζει κάποιο νόημα, αλλά ξεκινάω πρώτα από κάτω, απλώνω στο λαιμό όσο το foundation ακόμα είναι έτσι υγρό και δεν είναι, το έχει απορροφήσει πολύ από το δέρμα, για να απλωθεί λίγο και στο λαιμό να είναι πιο ομοιόμορφο το αποτέλεσμα και μετά πάω προς τα μάτια μέχρι να το δουλέψω όλο αυτό το κάτω μέρος του προσώπου, έχει απορροφηθεί αρκετά το concealer κάτω από τα μάτια και στο τέλος μου το έχει μείνει. Περνάω και λίγο από το μέτωπο. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το αποτέλεσμα που δίνει. Δίνει αρκετά καλή κάλυψη. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και περισσότερο προϊόν, αλλά εγώ δεν κάνω full κάλυψη. Ακόμα και τις μέρες που έχω ατέλειες, όπως είναι και η σημερινή. Ειδικά το καλοκαίρι, αλλά γενικά το προτιμώ όλες τις εποχές. Δεν κάνω πολύ βαρύ κάλυψη στο πρόσωπό μου. Λοιπόν, το αποτέλεσμα που δίνει σαν πρώτη αίσθηση είναι πολύ απαλό, δηλαδή δεν είναι σε καμία περίπτωση εφέ BB cream, αλλά δεν έχει και πουδρένιο τελείωμα. Έχει μια πολύ ελαφριά σύσταση, μπορείς να το δουλέψεις πολύ ωραία και να πάρεις το χρόνο σου να το δουλέψεις είτε με πινέλο είτε με τα χέρια όπως το έκανα εγώ. Το concealer δεν ξέρω. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Γενικά το κονσίλερ με την κρέμα και πώς λειτουργεί, γιατί υποτίθεται ότι αυτή η κρέμα γεμίζει τις ρητίδες έκφρασης, γιατί δεν θα πω ότι έχω ρητίδες ακόμα, τις ρητίδες έκφρασης του προσώπου, τις γεμίζει, οπότε απλώνεται πολύ πιο ωραία το κονσίλερ. Τουλάχιστον έτσι μου είχε πει η κοπέλα που μου πρότεινε να το πάρω. Λοιπόν, δίνει ένα πολύ ωραίο εφέ, έχει πολύ ωραία κάλυψη, έχει μια γυαλάδα που φαίνεται το αποτέλεσμα έτσι φυσικό που μου αρέσει και εμένα. Και ναι, επίσης όταν πήγα να το αγοράσω έψαχνα για ένα foundation χωρίς SPF, γιατί είχα πει στην πωλήτρια ότι θέλω ένα foundation χωρίς SPF για το δικό μου τύπο δέρματος τέλος πάντων, επειδή θα το χρησιμοποιήσω σε αυτή την περίπτωση που θα βγάζω φωτογραφίες κτλ. Και μου είπε, αυτό δεν έχει να κάνει. Πείτε μου κι εσείς έτσι, γιατί δεν είμαι ειδικός. Αν κάποιο κι εσύ είναι ειδικός, ας μου απαντήσει. Γιατί η κοπέλα μου είπε ότι δεν έχει να κάνει με το αν έχει SPF ή όχι το foundation στο αποτέλεσμα της φωτογραφίας, είτε χρησιμοποιείς flash είτε όχι. Μου είπε ότι έχει να κάνει με την απόχρωση που χρησιμοποιείς. Απλά επειδή τόσο καιρό εγώ νόμιζα ότι έχει να κάνει το SPF, ότι δίνει ένα εφέ, ιδιαίτερα αν χρησιμοποιείς flash, που οι περισσότεροι φωτογράφοι χρησιμοποιούν είτε πιο έντονα φώτα είτε flash, ότι σου δίνει αυτό το εφέ σαν να είσαι φάντασμα τέλος πάντων, και την έχω πατήσει γιατί στην ορκομοσία μου φορούσα foundation με SPF και βγήκα σαν φάντασμα σε όλες τις φωτογραφίες. Δεν έχω αγοράσει καμία φωτογραφία, έχω φωτογραφίες που τράβηξα μόνη μου και δεν αγόρασα, γιατί όλοι οι φωτογραφίες που είχαν τραβήξει ήταν άθλιες και φαινόμουν στις περισσότερες ότι ήμουν κάτασπρη, χλωμή. Και ας είχα βάλει και έντονο κραγίνι κτλ. Τέλος πάντων, άλλη ιστορία αυτή. Τραυματική. Λοιπόν, και μου είπε αυτό το πράγμα. Εγώ όμως που χρησιμοποίησα αυτό το foundation που δεν έχει SPF στις φωτογραφίες, βγήκανε τέλειες. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθώ να μην το πολύ χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση μέχρι να βρω ένα ακόμα καλό foundation χωρίς SPF για να το χρησιμοποιήσω και να το τσεκάρω για τέτοιες περιπτώσεις μέχρι να μου τελειώσει αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πολύ μεγάλη ιστορία. Μπορεί να δουλευτεί πολύ ωραία αυτό το foundation, σαν πρώτη εντύπωση πολύ ωραία.
Έχει ωραίο εφέ, είναι καλυπτικό, αλλά δείχνει αυτό το... Έχει μια ωραία γυαλάδα, χωρίς να είναι έντονη. Μια ωραία φυσική γυαλάδα δίνει στο πρόσωπο, μια λάμψη τέλος πάντων. Αυτό, θα τελειώσω και το υπόλοιπο μακιγιάζ μου, που δεν είναι τίποτα, απλά θα βάλω ένα κραγιονάκι και λίγο ρούζ. Και θα τα πούμε σε λίγες ώρες για να σας πω πώς το βλέπω και πώς πάει η διάρκεια. Λοιπόν, έχουν περάσει περίπου 2,5 ώρες από τότε που ολοκλήρωσα το μακιγιάζ μου. Δεν έβαλα ούτε πούδρα ούτε πολλά προϊόντα επιπλέον στο πρόσωπό μου. Έβαλα λίγο bronzer στα μάγουλα και κραγιόν για να μην είναι τόσο flat το αποτέλεσμα. Και μέχρι στιγμής μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Δεν έκανα κάποια ιδιαίτερη δραστηριότητα μέσα σε αυτές τις ώρες. Ήμουνα μέσα στο σπίτι. Δεν έχει καμία απολύτως διαφορά από τη στιγμή που το έβαλα στο πρόσωπό μου το foundation. Αν έβαζα πούδρα, θα έβαζα μόνο στη ζώνη TAF. Εγώ συγκεκριμένα με τη μύτη δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά εδώ στα πλαϊνά της μύτης συνήθως μου δημιουργεί μια έξτρα λιπαρότητα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται σαν μια ωραία γυαλάδα, μπορώ να πω, στο πρόσωπό μου. Δεν δείχνει άσχημα. Λοιπόν, η ώρα είναι περίπου 4 το απόγευμα και επειδή πρέπει να φύγω για δουλειά, θα γυρίσω στο σπίτι το βράδυ. Οπότε το επόμενο κλιπ που θα με δείτε θα έχουν περάσει αρκετές ώρες, αλλά το φως δεν θα είναι πολύ καλό. Νομίζω όμως ότι αξίζει ο κόπος για να κλείσω το βίντεο το βράδυ, μιας και τότε θα μπορώ να αναφέρω καλύτερα τα αποτελέσματα. Επίσης στο blog θα έχω και φωτογραφία, χωρίς flash όμως, για να δείτε και σαν φωτογραφία το αποτέλεσμα πώς βγαίνει και θα έχω το link από κάτω, να πάτε να το δείτε. Αυτά. Οπότε τα λέμε το βράδυ. Λοιπόν, είναι 11 η ώρα το βράδυ, έχω γυρίσει. Αν κουνιέται η κάμερα είναι γιατί έχω έρθει στο μπάνιο για να βρω καλύτερο φωτισμό και την κρατάω με το χέρι, οπότε sorry γι' αυτό. Έχω μπει και σε αστικό και έχω μείνει περίπου 45-50 λεπτά περίπου μέσα στο αστικό με αφόρητη ζέστη και ήμουνα σαν μια μικρή σαρδελίτσα, οπότε υπέστη επιπλέον ταλαιπωρία. Έχουν περάσει το τεστ και το κονσίλερ και το foundation. Το κονσίλερ 9 στα 10 γιατί δεν έχω δοκιμάσει και τα άπερα κονσίλερ για να σας πω ότι είναι το τέλειο, αλλά δεν έχει καθίσει καθόλου στις λεπτές γραμμές του προσώπου, κάτω από τα μάτια. Δεν είναι βαρύ σαν υφή, δεν φαίνεται δηλαδή ότι έχετε παστωθεί ούτε το foundation, αλλά ούτε και το concealer. Παίζει ρόλο φυσικά και ο τρόπος που το άπλωσα, γιατί δεν μου αρέσει να φορτώνω το πρόσωπό μου με πάρα πολλά προϊόντα. Το foundation, ενώ έχω βάλει πούδρα στη ζώνη TAF και με ό,τι είχε περισσέψει την είχα απλώσει σε όλο το πρόσωπο, έχει βγάλει λιπαρότητα σε αυτό το σημείο. Στη ζώνη εδώ TAF και στο πηγούνι και στα πλαϊνά της μύτη. Αλλά εντάξει, μετά από τόσες ώρες και με τέτοια ζέστη δεν περίμενα να μην το κάνει. Λοιπόν, επίσης να πω ότι έχει διατηρήσει το bronzer. Νομίζω ότι φαίνεται ότι υπάρχει το bronzer. Εντάξει, έχει υποστεί μια αλλίωση λόγω λιπαρότητας και ζέστης και όλα αυτά, αλλά το έχει διατηρήσει σε πάρα πολύ καλό σημείο. Επίσης, η κάλυψη που προσφέρει έχει διατηρηθεί σε όλο το σημείο, δηλαδή δεν έχει μαζέψει το προϊόν σε κάποια, ούτε καν εδώ στο μέτωπο, δηλαδή στις λεπτές γραμμές καμία σχέση. Στο σπυράκι ούτως ή άλλως δεν το είχα υπερκαλύψει από την αρχή. Έχει μείνει στη θέση του, έτσι όπως το άφησε έτσι έχει μείνει. Αυτό, δηλαδή το μόνο που έχει παρουσιάσει είναι η λιπαρότητα στη ζώνη TAF που ούτως ή άλλως την περίμενα. Θα το πρότεινα στάνταρ σε όλες, τουλάχιστον το δοκιμάσετε, γιατί νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό προϊόν, πολύ αξιόλογο. Τι άλλο έχω να αναφέρω, βασικά τίποτα, αυτά. Θέλω να μου πείτε εσείς, αν έχετε να μου προτείνετε κάποιο foundation χωρίς SPF, γιατί είμαι σε αναζήτηση να βρω και να δοκιμάσω και άλλα τέτοια. Αν θα το αγοράζετε μετά από αυτό το demonstration, πώς σας φάνηκε, αν σας άρεσε. Και αυτά, θα περιμένω κάτω τα σχόλιά σας για να τα πούμε. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά. Φιλάκια.